Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε όλοι οι παλιοί, συνδρομητές καινούργοι, εσείς που κάνετε τώρα την εγγραφή σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο κανάλι μου. Θα κάνουμε αυτή τη φορά, αυτή τη στιγμή, αυτό το βίντεο είναι η ψηφοφορία που είχε γίνει πριν περίπου από 2 εβδομάδες, πριν από 15 μέρες. Τι είχε γίνει στην ψηφοφορία? Μαζέψαμε και πήραμε και υπήρχε και αρκετή συμμετοχή. Τα θέματα μας ήταν ερωτικά συναισθηματικά, επαγγελματικά καριέρα, τύχη, κάτι καινούριο στη ζωή σε πολλά επίπεδα και συμβουλή γενικά τι να κάνω. Υπερίσχυσε πρώτο το κάτι καινούριο στη ζωή σε πολλά επίπεδα, οπότε θα ξεκινήσω με αυτό πρώτο, στη συνέχεια ερωτικά συναισθηματικά, στη συνέχεια θα κάνω τα επαγγελματικά και τελευταίο συμβουλή γενικά τι να κάνω. Η ουσία είναι εσείς τι επιλέξατε. Αν είχατε ψηφίσει κάποια από αυτά τα θέματα, τότε είναι αυτό το θέμα το οποίο σας απασχολεί. Δηλαδή, αν είχατε ψηφίσει για τα επαγγελματικά, τότε καλό θα είναι να δείτε να επικεντρωθείτε σε αυτό μόνο. Δεν είναι απαγορευτικό, δεν μπορούμε να απαγορέψουμε σε ανθρώπους τώρα, άμα θέλουν να δουν και κάτι άλλο, φυσικά έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε. Αλλά κυρίως τώρα εδώ επικεντρωνόμαστε σε αυτό το οποίο εσείς θέλετε. Είναι σαν να έρχεται. Σαν να έχετε έρθει σε εμένα και θέλετε να κάνετε μία προσωπική πρόβλεψη και κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θα δείτε πώς θα γίνει. Δώστε όμως σημασία. Πρωτού ξεκινήσουμε, δώστε σημασία και εσείς με το ένστικτό σας, τη διαίσθησή σας, με την πληροφορία που φτιάχνει το μυαλό σας, η καρδιά σας, η διαίσθησή σας, άσχετα αν ξέρετε τα ρο ή όχι, διότι είναι πολύ σημαντικά τα μηνύματα. Τα ταρό πολλές φορές απαντάνε μέσα από απίστευτους συμβολισμούς και μέσα από απίστευτες έννοιες, οι οποίες μία κάρτα ταρό περιέχει πάρα πολλά σύμβολα, πάρα πολλά μυστικά νοήματα και κρυφά σύμβολα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τώρα να ξέρει κάποιος εδώ από ταρό και τέτοια. Όσοι με παρακολουθούν παλιά από το κανάλι, ξέρετε κι εσείς, βλέπετε και άλλα κανάλια, έχετε πάρει μια μυρωδιά που λένε, γνωρίζετε κάποια πράγματα, ξέρετε μέσα σ' άκρες τι γίνεται. Οπότε μπορείτε πολύ καλά να έχετε μια γνώση. Για τους καινούριους που μπορεί να με βλέπουν για πρώτη φορά και να μην έχουν ασχοληθεί με τα ταρό, να πούμε ότι μη φοβάστε, δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Στην ουσία, τι κάνουμε? Στην ουσία, αυτό που κάνουμε είναι μια επεξήγηση κάποιων καρτών με κάποια χρώματα ή όχι κτλ. Και με κάποιους συμβολισμούς. Αυτό είναι, έτσι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα συντονιζόμαστε σύμφωνα με αν το όσοι το έχετε ψάξει με το συλλογικό ασυνείδητο. Ή αλλιώς πλέγμα, όπως λεγόταν. Το συλλογικό ασυνείδητο φυσικά είναι μια έρευνα που την έχει εφεύρει, την έχει βρει ο Καρλ Γιούγκ. Ο Καρλ Γιούγκ είναι ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους ψυχολόγους, γενικότερα ερευνητές, ας το πούμε, στην ανθρώπινη ιστορία, όπου σπούδασε, πραγματικά μελέτησε και σπούδασε, πέρα από το δικό του εύρος σπουδών, πάρα πολλά πράγματα για να καταλήξει σε αυτό που λέμε συγχρονισμό. Για να καταλήξει αυτό που λέμε συλλογικό ασυνείδητο. Όταν δηλαδή όλοι οι άνθρωποι μαζί ως μία ενέργεια μπορούν και να πετύχουν κάποια πράγματα και να αλλάξουν το πεπρωμένο τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία για να έρθουμε εδώ πέρα στα δικά μας. Να πω το εξής, έχεις έρθει στο κανάλι Ακασταρό, εδώ πέρα λοιπόν όπως καταλαβαίνεις αναλύουμε κάρτες ταρό, αστρολογικές αναλύσεις, αριθμολογικές αναλύσεις, ρουνικές αναλύσεις κτλ. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, οπότε κάνε την εγγραφή σου, κάνε το like σου, πάτα και το καμπανάκι στο όλες τις ειδοποίησεις για να σου έρχεται ό,τι καινούργιο ανεβάζω και να τα λέμε και άμα θέλεις μπορείς να μου γράψεις και κάτω από το βίντεο και να σου απαντήσω και να σου γράψω. Εννοείται βεβαίως ότι όσοι γράφουν σχρά σχόλια ή βρίζουν, δεν απαντάω καν, απλά τα σβήνω. Έτσι, να το έχετε αυτό υπόψη σας, δεν μπαίνω καθόλου σε αυτήν την ενέργεια. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό λοιπόν με το οποίο θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα είναι με το κάτι καινούριο στη ζωή σε πολλά επίπεδα. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω 1, 2, 3, 3 decks, 3 κάρτες, θα δείτε πώς θα γίνει, απλά επιτρέψω να τις μαζέψω λιγάκι και ξεκινάμε να δείτε πόσο όμορφο, τι ωραία πράγματα θα δούμε και θα κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ανακατέψω. Έχουμε βάλει εδώ πέρα το πολύ ωραίο, όπως βλέπετε, ταρό πάνι από κάτω, που προτρέπει σε ελληνικό ναό. Όντως έχει ελληνική ονομασία. Βασικά είναι ο ναός της Ήρας, έτσι λέγεται. Και ένα ιδιαίτερο μυστικό σύμβολο φυγόκεντρης δύναμης και στη μέση φυσικά η φωτιά. Και τι άλλο, βέβαια, μην πείτε ότι δεν το έχετε προσέξει, και το άλλο, το καινούριο που έχουμε βάλει, είναι ο όμορφος αυτός φωτισμός. Εμένα με εμπνέει πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, με ξεκουράζει. Αυτή η όμορφη απαλή εναλλαγή των χρωμάτων
του φωτός και πως αυτό το φως θα πέφτει πάρα πολύ όμορφα πάνω στις κάρτες και θα τους δίνει μια άλλη ζωντάνια. Παρατηρήστε το κι εσείς. Οπότε, τι κάνουμε. Ωραία λοιπόν, κόβουμε και αρχίζω και επιλέγω λοιπόν φίλες και φίλοι, θα τις αποκαλύψω τις κάρτες και θα σας τα εξηγήσω. Η πρώτη κάρτα λοιπόν είναι εδώ, ή το ερώτημά μας είναι κάτι καινούριο στη ζωή σε πολλά επίπεδα, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο μας ερώτημα. Το δεύτερο, κάτι καινούριο στη ζωή σε πολλά επίπεδα και γι' αυτό έχω πάρει και τρία διαφορετικά decks. Ωραία. Το δεύτερο μας deck, ας πάνε, δείτε τι όμορφα, πόσο όμορφα το φως πέφτει πάνω σε αυτές τις κάρτες και είναι σαν να τις ζωντανεύει κατά κάποιο τρόπο, σαν να τους δίνει πνοή. Πολύ όμορφα. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη σειρά και μετά θα πάμε στην τρίτη σειρά. Και θα σας τα εξηγήσω. Θα δείτε. Στο τι να κάνω. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε πολύ ενδιαφέρον εδώ πέρα. Τι έχουμε. Έχουμε το 5 μπαστούνι. Έχουμε τον μάγο. Και έχουμε και έναν αυτοκράτορα. Διασταθείτε κι εσείς. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τα άλλο. Διασταθείτε τι μπορεί να σας λένε αυτές οι φιγούρες. Τι μπορεί να σας λένε αυτά τα πρόσωπα εδώ. Σας φαίνονται αυστηρά, σας φαίνονται χαλαρά, σας φαίνονται ok, σας φαίνονται περίεργα, σας βγάζουν λίγο, πώς το λένε, σας βγάζουν χαρά, τι συνέστημα συνδέεστε, σας βγάζουν θυμό, σας βγάζουν φόβο, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε και αυτό. Λοιπόν, δεύτερη σειρά και τρίτη σειρά. Μάλιστα, πολύ ωραία, στο τι χρειάζεται να κάνω. Και στο τρίτο λοιπόν deck, στο κάνω πιο πέρα αυτό για να έχω λίγο χώρο, και στο τρίτο μας λοιπόν deck, κάτι καινούριο στη ζωή σε πολλά επίπεδα. Και τι να κάνω, έτσι, να το πούμε έτσι, και τι να κάνω. Κάτι καινούριο στη ζωή σε πολλά επίπεδα και τι κάνουμε δηλαδή. Το καινούριο, τι χρειάζεται εγώ να κάνω για να έρθει αυτό το καινούριο πράγμα στη ζωή μου, να το προκαλέσω. Μην ξεχνάτε, τα ταρό είναι και συμβουλευτικά. Δεν θα αλλάξει τη ζωή σας τα ταρό, μπορούν όμως να σας δώσουν πολύ σημαντικές πληροφορίες. Ωραία λοιπόν φίλες και φίλοι, και πάμε στο επόμενο. Εδώ. Μάλιστα. 10 ξυφών, βασίλισσα, και εδώ έχει βγει μπαστούνι και 2 κυπέλων. Μάλιστα. Για πάμε να τα δούμε λιγάκι. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στην πάνω σειρά αυτή τη στιγμή. Η πάνω σειρά είναι η σκέψη σας. Πώς περνάει η σκέψη σας μέσα από το μυαλό σας, μέσα από τη φαντασία σας. Αυτό που περνάει είναι δυσκολίες, διαπληκτισμοί, παρεξηγήσεις, εντάσεις, προβλήματα, εντάσεις στο επαγγελματικό τομέα, στον ερωτικό τομέα. Και πολλές φορές εδώ, αν παρατηρήσετε, κανένας δεν μπορεί να καταλάβει ποιος έχει δίκιο, έτσι, ποιος έχει δίκιο εδώ. Εδώ είναι η διαίρεση. Εδώ είναι ότι όλοι πλακωνόμαστε προκειμένου ο καθένας να περάσει τη δική του, κατά κάποιο τρόπο, το δικό του τρόπο σκέψης και πεπιθήσεων και αξίες. Όμως, παρεξηγήσεις, προβλήματα, ανασφάλεια, φόβοι. Και έρχεται ένας μάγος εδώ. Ο μάγος εδώ, γιατί είπαμε, μιλάμε μέσα από συμβολισμούς, όλα τα πάντα παίζουν ρόλο στα ταρό, η παραμικρή λεπτομέρεια. Λοιπόν, εδώ ο μάγος κοιτάζει αυτούς εδώ πέρα και σηκώνει και ο ίδιος το δικό του το ραβδί. Και σαν να προσπαθεί κάτι να αλλάξει, σαν να προσπαθεί λίγο να δώσει μια άλλη μορφή, μια άλλη διαδικασία. Ο μάγος γενικότερα, αν μου δείτε, είναι λίγο παράξενος εδώ, δεν είναι λίγο κεντρικός, και με την κόψη λίγο του προσώπου του, εδώ το μαλλί του πίσω, εδώ το γέννη του, πως πηγαίνει και κάνει και ένα κυκλάκι, δεν είναι λίγο παράξενος? Μήπως είναι οι παραξενιές της ζωής τις οποίες σας τυχαίνουν και πολλές φορές προσπαθείτε να βρείτε λύσεις μέσα από διάφορα, από όλα αυτά τα προβλήματα, και αναζητάτε το καινούριο και το αναζητάτε μέσα από πράγματα του στυλ, μέσα από ενεργειακά πράγματα, μέσα από αστρολογία, μέσα από ταρό, γιατί εσείς που βλέπετε αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο, ας το πούμε,
σίγουρα έχετε έρθει για μια αναζήτηση, έχετε έρθει να δείτε κάτι, να ακούσετε κάτι, να πάρετε κάτι, είναι μια πληροφορία. Ο μάγος γενικά, επειδή από εδώ πίσω κρύβει το Ερμής, σημαίνει πληροφορία. Για να δούμε λοιπόν εδώ, αρχίζουμε και έχουμε παρεξηγήσεις, πληροφορία και έχουμε επίσης και έναν αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας, λίγο απόμακρος, λίγο αυστηρός, μιλάει πάντα για λογική. Ο αυτοκράτορας θα σας μιλήσει για λογική. Θα σας πει, παρόλο που ανήκει στο ζώδιο του κρύου και ο κρύος είναι ένα από τα παρορμητικά ζώδια, εδώ έχουμε φωτιά, άρα ζώδια φωτιάς και οροσκόπους, εδώ έχουμε γενικά Ερμή, θα μπορούσα να πω που έχετε εσείς τον Ερμή σας και που σας χτυπάει στην επικοινωνία, και έχουμε έναν αυτοκράτορα ο οποίος είναι κρύος, για όσους έχετε κρυό ζώδιο είστε εσείς ή οροσκόπο, και φυσικά είναι το κρύος που έχετε τον κρυό σας στο χάρτη σας. Αλλά εδώ όμως τώρα έχουμε σκέψεις και οι σκέψεις είναι, αχ να μπορούσα να τα άλλαζα όλα στη ζωή, αχ να μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο και να μην γινόντουσαν αυτά εδώ πέρα, και αχ επίσης να μπορέσω εδώ να δω με λογική, αλλά να είμαι σε μια θέση ισχύως. Το κάτι καινούριο στη ζωή σας σημαίνει θέση ισχύως, προσέξτε, σημαίνει θέση ισχύως, σημαίνει μαγικές αλλαγές και σημαίνει λύσιμο παρεξηγήσεων για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Ας πάμε στη μεσαία σειρά λοιπόν, να τη δούμε λίγο. Η μεσαία σειρά λοιπόν είναι αυτό το οποίο προσπαθείτε εσείς λίγο να ελέγξετε. Εντάξει. Μπορεί να σας ξεφεύγει, μπορεί να μην σας ξεφεύγει. Εδώ έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όλες οι φιγούρες κοιτάνε προς το παρελθόν σας. Και εδώ κοιτάνε κατά κάποιο τρόπο προς το παρελθόν, αλλά εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε έναν υπότη, εδώ έχουμε έναν βασιλιά μπαστούνι, υπότης μπαστούνι, βασιλιάς μπαστούνι και ένα έξι πεντάκτινο. Εδώ λοιπόν έχουμε χρήματα και έχουμε ενέργεια, και εδώ έχουμε ενέργεια. Κάτι λοιπόν δημιουργείται εδώ πέρα σε εσάς με το κομμάτι της προσωπικής σας ενέργειας. Για να έρθει το κάτι καινούριο στη ζωή σας, φίλες και φίλοι μου, σημαίνει ισχυρή ενέργεια. Σημαίνει παίρνω αποφάσεις ώριμες, ζυγίζω τις αποφάσεις και στα επαγγελματικά κυρίως εδώ πέρα, αλλά και στα συναισθηματικά, σε οτιδήποτε είναι, ο βασιλιάς αυτός εδώ πέρα σημαίνει γνώση και σοφία και διέστηση, αλλά πείσμα, δύναμη, απίστευτη ενέργεια. Και στη συνέχεια, το επόμενο το οποίο βγαίνει είναι ένας υπότης μπαστούνι, που και αυτό σημαίνει πολύ δυνατή ενέργεια, ένταση, αλλά και μετακίνηση. Για να φέρετε λοιπόν αλλαγές στη ζωή σας, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το παρελθόν σας, αλλά οι πράξεις του παρελθόντος επηρεάζουν το μέλλον, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε την ενέργειά σας. Ισχυρή, δυνατή ενέργεια. Αυτό που έρχεται σας σταυρώνει στα πόδια, τι σημαίνει αυτό που έρχεται στα πόδια σας, σας σταυρώνει δηλαδή, είναι η προκλήση σας, αυτό που έρχεται σαν εμπόδιο ή σαν ευκαιρία ή σαν μια ευκαιρία, σαν μια ελπίδα, σαν μια λύση για να φέρετε πολλές αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Και θα σας τα εξηγήσω ακόμα περισσότερο. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε το 10 ξυφών. Είναι το μυαλό σας εδώ. Οι μαύρες σκέψεις του μυαλού, οι προδοσίες που έχετε περάσει, όλα τα δύσκολα κομμάτια εκείνα τα οποία σας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση, σε δύσκολη κατάσταση, ήρθε η στιγμή να τα αφήσετε, να απελευθερωθούν. Το μυαλό μας, φυσικά εννοείται το χρειαζόμαστε το μυαλό μας, εννοείται, αλλά το μυαλό μας καμιά φορά γίνεται και ο μεγάλος εχθρός μας, είναι μια μεγάλη παγίδα. Εδώ, σαν ένα μήνυμα πολύ σοβαρό, πολύ βαθύ και ιδιαίτερο, ξέρω ότι μπορεί να προβληματιστείτε με αυτό που θα πω, σημαίνει ότι αφήστε τις σκέψεις, ειδικά τις μαύρες σκέψεις, τις δύσκολες σκέψεις, γι' αυτό είναι τα κοράκια εδώ, να περάσουν, να φύγουν, έτσι. Να φύγουν, έτσι, κάνω και την ωραία σκιά, να φύγουν τα κοράκια, έτσι, τα καθαρίζω από εδώ, να φύγουν τα κοράκια, λοιπόν. Να εξαφανιστούν οι μαύρες σκέψεις από εσάς μέσα σας. Είπαμε, οι αλλαγές που θέλετε για κάτι καινούριο σε πολλά επίπεδα σημαίνει και ένα κλειδί εδώ, αλλάζω τρόπο σκέψης. Δείτε το εσείς, έτσι, προβληματιστείτε, στοχαστείτε, διαλογιστείτε, δείτε το πάνω σε αυτό το οποίο σας λέω, διότι εδώ έχουμε και μια βασίλισσα μπαστούνι. Έχουμε έναν βασιλιά, έχουμε μια βασίλισσα. Μπορεί να είναι ένα ζευγάρι εδώ πέρα.
μπορεί να σημαίνει και το ζευγάρι του έρωτα, το οποίο συνδέεται κάτω από το πάθος. Άρα για εσάς λοιπόν οι αλλαγές στη ζωή σας έχουν να κάνουν και με το ερωτικό κομμάτι και θα έλεγα και με το καθαρά και με το σεξουαλικό κομμάτι εδώ πέρα. Όπου εδώ πέρα η βασίλισσα ξεσηκώνει με το δικό της τρόπο τον βασιλιά, αλλά τον γεμίζει με αισιοδοξία. Ένα άλλο κλειδί εδώ λοιπόν που έρχεται για αλλαγές σε όλα τα επίπεδα είναι ότι φαίνεται ότι εσείς είστε το κλειδί σε μία σχέση για το αν αυτή η σχέση μπορεί να προχωρήσει ή να επιβιώσει. Να δώσετε εσείς τη φωτιά. Ο βασιλιάς, η αρσενική ενέργεια είναι δυνατή, οκ, okay, εντάξει, αλλά είναι βολεμένη. Και το βόλεμα και η ρουτίνα δεν είναι τόσο καλό. Πάμε όμως σε κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Αυτό λοιπόν που έρχεται και σας σταυρώνει και είναι η ευκαιρία σας για το σταύρο, το σταυρώνω, σημαίνει τι μου έρχεται μπροστά μου, στα πόδια μου δηλαδή, το οποίο χρειάζεται εγώ να διαχειριστώ. Αυτά εδώ πέρα πρέπει να τα διαχειριστείτε, φίλες και φίλοι. Πρέπει να δείτε μια άλλη ματιά και εδώ είναι το δύο κυπέλων. Προσέξτε, το δύο κυπέλων σημαίνει ότι έχω έρθει μάλλον σε μια ειρήνη, σε μια αρμονία, σε μια καλύτερη κατάσταση στο ερωτικό επίπεδο. Εδώ κυρίως είναι το ερωτικό επίπεδο. Εδώ είναι ο σύντροφος, η σύντροφος. Πάμε λίγο να δούμε το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι παρεξηγήσεις, λογική, σκέψεις και αγάπη και συνεννόηση και αρμονία. Το πλαίσιο σας που είναι σαν κάδρο, έτσι, είναι ένα κάδρο στο πούμε, έχει να σας πει ότι η μία γωνία λέει για παρεξηγήσεις, για δυσκολίες και για ένα έδαφος ασταθές, η άλλη γωνία μιλάει για λογική, η άλλη γωνία μιλάει για απεσιοδοξία και δύσκολες καταστάσεις και η άλλη γωνία που είναι και προς το μέλλον έχει να σας πει για το δύο κυπέλο που είναι μια πολύ αισιόδοξη κάρτα. Το περίγραμμα αυτό, το πλαίσιο, είναι αυτό που σας πλαισιώνει στη ζωή σας. Και είναι αυτά τα οποία πρέπει να δείτε σαν τέσσερις γωνίες της ζωής σας που χρειάζονται αλλαγές, άμεσες αλλαγές. Πώς θα αποφύγω τις παρεξηγήσεις, πώς θα μπορέσω να διαχειριστώ την αυτοκρατορία μου, γιατί εννοώ τον εαυτό μου, την ψυχή μου, το μυαλό μου, το μέλλον μου, την καριέρα μου, τη σχέση μου, έτσι, γιατί όλα αυτά είναι αυτοκρατορία σας. Όταν λέμε αυτοκρατορία δεν εννοούμε αυτοκρατορία πραγματική, έτσι, αυτό είναι ένας συμβολισμός. Μιλάμε για εμάς, τον εαυτό μας, την οντότητά μας. Άρα λοιπόν το κλειδί, κλειδιά, τα κλειδιά που βγαίνουν εδώ στο περίγραμμά σας, τέσσερις γωνίες, είναι στέρεο έδαφος, λογική και σύνεση, αλλά και πάθος. Αφήνω πίσω, εδώ υπάρχει και βοήθεια, ίσως υπάρχει και βοήθεια από κάποιον άντρα, ο οποίος είναι πιο ωρίμος, ή κάποιος πατέρας, ή κάποιος φίλος. Αφήνω όμως πίσω τις στεναχώριες, πρέπει να τις αφήσω και έχει βγει στο παρελθόν. Προχωράω λοιπόν με αισιοδοξία στο μέλλον, διότι το μέλλον μπορεί όντως να είναι πολύ ελπιδοφόρο για σας, για μιας και θέλετε να αλλάξετε σε όλα σας τα επίπεδα. Και πάμε τώρα στο επόμενο. Διαγώνια. 1, 2, 3. Τι έχει να μας πει αυτή εδώ πέρα η σειρά? Παρεξηγήσεις, βασιλιάς μπαστούνι και εδώ πέρα έχουμε το δύο κυπέλων. Ενδιαφέρον θα μπορούσαμε να πούμε. Να το πάρω λίγο ανάποδα. Θεραπεία. Η θεραπεία σας, η αγάπη θεραπεύει τα πάντα. Και επειδή το κεντρικό σημείο έχει βγει ένας βασιλιάς μπαστούνι, είστε εσείς που το έχετε επιλέξει, είτε είστε άντρας είτε γυναίκα, διότι είναι η ενέργειά σας αυτή τη στιγμή, στο εδώ και στο τώρα. Και η ενέργειά σας αυτή τη στιγμή είναι αυτή η οποία καθορίζει όλα τα επίπεδα. Και αυτή η ενέργειά σας σημαίνει ότι με σοφία, γνώσεις, διέστηση, αλλά και απίστευτη ενέργεια και δύναμη και πείσμα, θα μπορέσετε να πετύχετε. Είναι ξεκάθαρο. Πρέπει όμως να βρείτε τη δύναμη. Και τη δύναμη θα τη βρείτε μέσα από την αγάπη. Θα μου πείτε τώρα, μα είμαι μόνος μου, μόνη μου, ή μα με έχουν εγκαταλείψει, ή μα με έχουν προδώσει, ή είχα έναν έρωτα μεγάλο και έφυγε, ή έχω γνωρίσει κάποιον κάποια αλλά δεν είναι τόσο καλά, ή τελικά εγκατέλειψα τον έρωτα γιατί έχω απογοητευτεί, ή πολλά τα ή. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Τα ταρό όμως απαντάνε με μια απίστευτη σοφία και με μια απίστευτη αγάπη για εσάς. Διότι θέλει να σας πει ότι αυτό το κεφάλαιο της αγάπης δεν κλείνει ποτέ. Η αγάπη δεν είναι μόνο η ερωτική αγάπη. Παίζει σημαντικό ρόλο, έτσι, ένας μεγάλος έρωτας, μια μεγάλη αγάπη, μια φροντίδα. Αλλά όμως δεν έχει κλείσει για εσάς.
Αν θέλετε όμως, γιατί εδώ είναι ακρογωνίας λίθος, αν όμως θέλετε στη ζωή σας να φέρετε πολλές αλλαγές σε πολλά επίπεδα, πρέπει να ανακαλύψετε την αγάπη. Και έρχεται και αυτό εδώ πέρα, το 6 πεντάκτη, το οποίο αν και είναι κατεξοχήν μια κάρτα η οποία μιλάει για χρήμα, ισορροπίες, αίτιο, αιτιατό και κάρμα, παρόλα αυτά όμως μιλάει και για σχέσεις, καλές σχέσεις. Η άλλη γωνία λοιπόν είναι αυτοκράτορας, βασιλιάς, η διαγώνιος δηλαδή, και οι μαύρες σκέψεις. Ένα μήνυμα που λέει εδώ πέρα, βάλε τη λογική σου, γίνε λογικός λογική, βάλε κάτω τα πράγματα, δες τα γεγονότα όπως είναι, μη χάσεις την ενεργειά σου, μη χάσεις την παρόρμησή σου, γίνε βασιλιάς μες και είσαι το κεντρικό πρόσωπο, χρησιμοποίησε όλα σου τα ταλέντα και τις ικανότητες και άφησε στο παρελθόν οτιδήποτε πλέον δεν σου χρειάζεται. Η γραμμή αυτή εδώ πέρα είναι το παρελθόν. Και το παρελθόν λέει, άφησε αυτούς που σε στεναχώρησαν, άφησε τυχόν αρσενικές ενέργειες οι οποίες σε πρόδωσαν. Ναι, αν είσαι άντρας, σημαίνει μπορεί να είναι κάποιος προϊστάμενος, κάποιος αδερφός, κάποιοι φίλοι, κάποιος ο οποίος σε πρόδωσε στο παρελθόν. Αν είσαι γυναίκα, μπορεί να είναι μία σχέση. Εντάξει, το βλέπουμε ανοιχτά. Ο καθένας πώς τον καθένα τον επηρεάζει. Γιατί είναι, είπαμε, πολλαπλά τα επίπεδα. Αλλά αυτό που πρέπει, γιατί είναι η βάση εδώ, που πρέπει να αφήσει οπωσδήποτε, είναι το παρελθόν και είναι οι μαύρες σκέψεις, οι δυσκολίες και όλα αυτά που πέρασες. Άστα, συγχώρεσαι, προχώρα. Ναι, δεν ξεχνάμε, αλλά προχωράμε όμως. Έχεις τη μνήμη πλέον, έχεις την εμπειρία, γνωρίζεις. Και σε αντίστοιχη περίπτωση, πλέον έχεις την εμπειρία και ξέρεις τι θα κάνεις. Εδώ τώρα, στο παρόν, είναι τρεις πολύ δυνατές κάρτες. Πολύ ενέργεια. Ο μάγος σημαίνει δύναμη. Σημαίνει να ανακαλύψεις τη δύναμή σου και τη δύναμη της επικοινωνίας σου. Αν θέλεις να πετύχεις τη ζωή σου σε πολλά επίπεδα, πρέπει να ανακαλύψεις το χάρισμα της επικοινωνίας. Ο μάγος είναι τετραπέρατος. Ο μάγος έχει γνώσεις, ο μάγος έχει ικανότητες, ο μάγος σημαίνει έχω αποκτήσει κάποιες συγκεκριμένες ικανότητες και γνώσεις και τις χρησιμοποιώ για να μπορέσω να αλλάξω την πραγματικότητά μου. Ο μάγος ξέρει γιατί χρησιμοποιεί αυτό το ραβδάκι. Οι μάγοι γενικά ή στην μαγεία, στο πω έτσι, δεν θέλω να μπω όμως σε αρνητικά πράγματα, αλλά στα ωραία τα πράγματα, ο μάγος τι κάνει, χρησιμοποιεί ωραία λόγια, χρησιμοποιεί ωραίες εκφράσεις, σωστά τοποθετημένα λόγια με θετικό τρόπο και χρησιμοποιεί και ένα ραβδάκι ενεργειακό προκειμένου να αλλάξει την πραγματικότητα. Ακούγεται λίγο Harry Potter η κατάσταση, σας πληροφορώ όμως ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, κάτω από προϋποθέσεις, το ξαναλέω, κάτω από προϋποθέσεις, δεν θα μπω τώρα βέβαια σε λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται, μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητά μας. Θα σας πω ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα, τελείως διαφορετικό. Ο άνθρωπος ήρθε στη φαντασία του το αεροπλάνο. Χρησιμοποίησε τη λογική, χρησιμοποίησε τη φαντασία, πριν όχι και πάρα πολλά χρόνια, ήταν αδιανόητο, δεν φανταζόντουσαν οι άνθρωποι ότι μπορούσαμε να πετάξουμε. Τα έβαλε κάτω τα πράγματα, αυτό που φαντάστηκε ότι μπορώ να πετάξω, γιατί το φαντάστηκε έτσι, μπόρεσε και το υλοποίησε. Άσχετα αν πέρασε τώρα πολλά σχέδια κτλ. Για να επανέλθουμε στο θέμα, σημαίνει ότι και εσείς έχετε τη δύναμη να αλλάξετε την πραγματικότητά σας σε όλα τα επίπεδα. Και εδώ βεβαίως μετά έχουμε το κεντρικό σημείο που είναι ο βασιλιάς Μπαστούνι, δύναμη, και εδώ υπάρχει και μια βασίλισσα. Υπάρχουν οι βοήθειες, το στήριγμά σας, το σταύρωμα που συμβουλεύεται στα πόδια σας, σημαίνει και το στήριγμά σας, η δύναμή σας, η ενέργειά σας, η διέστησή σας. Και είδατε εδώ πέρα και αυτόν τον όμορφο γατούλη, ο οποίος βέβαια είναι ο μαύρος και πολλοί λένε «Α, είναι γρουσουζιά, η μαύρη γάτα» κτλ. Οι γάτες είναι πολύ διαισθητικά πλάσματα και μάλιστα σας πληροφορώ τις γάτες, βεβαίως, okay, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μια αντιστροφή ενέργειας, αλλά δεν θα μπω σε αυτό. Λοιπόν, οι μαύρες γάτες σε ορισμένες περιπτώσεις ξορκίζουν κατά κάποιο τρόπο τα άσχημα πνεύματα, τα κακά πνεύματα. Ωραία λοιπόν. Πάμε όσον αφορά για το κομμάτι στο μέλλον. Εδώ είναι το μέλλον σας, εδώ είναι το παρόν σας, εδώ είναι το μέλλον σας. Οι αλλαγές σας έρχονται μέσα από κατασταλάζω, οριμάζω, ξέρω τι θέλω, αυτοπεποίθηση, ξεχωρίζω και γνωρίζω τους νόμους του κάρμα, παιδιά. Θα μου πείτε τώρα, θα αρχίσω να μαθαίνω τους νόμους. Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
Ξέρετε ότι όλα στη ζωή μας πρώτα υλοποιούνται σε ένα ενεργειακό επίπεδο και μετά υλοποιούνται σε ένα πνευματικό, στο πούμε, και μετά παίρνουν ζωή και σάρκα και έρχονται στην τρίτη διάσταση εδώ πέρα και ενσαρκώνονται οι καταστάσεις. Θέλετε σκέψεις, θέλετε φαντασία, θα μου πείτε δεν υλοποιούνται όλα. Ναι, διότι τους λείπει η κατάλληλη ενέργεια και το κατάλληλο υπόβαθρο. Όλοι ονειρευόμαστε να γίνουμε δισεκατομμυριούχοι. Γίνονται όλοι? Όχι, δεν γίνονται όλοι. Γίνεται κάτι μικρότερο από το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού. Γιατί? Θα μου πείτε, μα αυτό γίνονται απάτες, γίνονται πατάμε διπτωμάτων. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, σίγουρα. Αλλά υπάρχει πάντα ο νόμος του κάρμα που αργά ή γρήγορα χτυπάει. Αυτό που χρειάζεται εσείς να αποκτήσετε είναι γνώσεις. Μπορείτε να δείτε τα βιντεάκια μου πάνω στο κάρμα, στο αστρολογικό κάρμα. Μπορείτε να δείτε κάποια πράγματα που έχω φτιάξει ήδη εγώ, ή μπορείτε να αγοράσετε και βιβλία για τους νόμους του κάρμα, να διαβάσετε πώς υλοποιούνται και πώς συνδέονται. Πραγματικά, όταν αρχίσετε να μπαίνετε σε αυτόν τον κόσμο, θα αρχίσουν να λύνονται, όπως και εμένα, σε μένα προσωπικά να μιλήσω έτσι, γιατί και εγώ δεν τα ξέρω όλα, πόσες απορίες όταν ξεκίναγα να μελετάω αυτά, τα ρο, κάρμα, τι σημαίνει. Μου λύθηκαν πάρα πολλές απορίες για πάρα πολλά πράγματα, γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας, ακόμα είτε πρόκειται για τραγικά γεγονότα, είτε για ευτυχισμένα γεγονότα. Τι συμβαίνει λοιπόν, και θα σας αφήσω με αυτόν τον προβληματισμό, όταν μία ψυχή επιλέξει ή την τραγικότητα ή το να φύγει από τον κύκλο του κάρμα. Εσείς έχετε αυτή τη δυνατότητα. Και πού καταλήγουμε? Στην ευτυχία σας και στην αγάπη. Το κάτι καινούριο σημαίνει αγάπη. Αγάπη σε αυτό που κάνετε. Αγάπη σε ανθρώπους. Αγάπη και υποστήριξη, φροντίδα. Στους γονείς σας, λέω τώρα έτσι, στα αδέρφια σας, στο σύντροφό σας, στον άνθρωπο που, ναι, που σας, δεν σας φέρθηκε καλά. Ναι, είναι η συγχώρεση. Και με αυτό κλείνουμε εδώ πέρα την πρώτη μας ενότητα. Να τα μαζέψω σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο, πολύ βαθύ, πολλά νοήματα όπως είδατε κι εσείς. Ξαναδείτε το βίντεο, προβληματιστείτε κι εσείς, βάλτε τα κάτω, δείτε. Αρχίστε να μελετάτε λίγο για το κάρμα, δείτε τα βιντεάκια μου που έχω φτιάξει, μπορείτε να τα δείτε, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνετε ένα... Τα έχω χωρίσει σε λίστες, οπότε πολύ εύκολα μπορείτε να τα βρείτε. Για πάμε τώρα όμως στο δεύτερο θέμα μας. Το δεύτερο θέμα μας είναι καθαρά ερωτικά. Και τι άλλο θα μπορούσα, θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τις ρομαντικές, ερωτικές αυτές πανέμορφες κάρτες, με πολύ ωραία μηνύματα, με πολύ όμορφες αποτυπώσεις και πάμε να τα δούμε. Ερωτικά, συναισθηματικά. Είναι σαν να σας κάνω εγώ ένα προσωπικό, έχετε έρθει και μου λέτε ποιες είναι οι εξελίξεις γενικότερα στο συναισθηματικό μου τομέα. Προσέξτε, γενικότερες εξελίξεις. Δεν βάζω συγκεκριμένο θέμα, διότι περιέχει σχεδόν όλα. Επανασυνδέσεις, νέες γνωριμίες, εξέλιξη της ήδη υπάρχουσας σχέσης. Για να δούμε, φίλες και φίλοι, τι έχουμε να μας πούνε εδώ. Θα χρησιμοποιήσω μόνο μία κάρτα εδώ. Μόνο ένα deck δηλαδή, συγγνώμη. Αν είσαι καινούριος, μην ξεχάσεις, έτσι, κάνε την εγγραφή σου, έλα στο κανάλι και να τα πούμε. Για να δούμε, φίλες και φίλοι, για μισό λεπτό να επιλέξω. Αρχίζω και επιλέγω εγώ. Αχα, μάλιστα. Δύσκολη κάρτα. Έχει βγει ο θάνατος. Μία δεύτερη κάρτα είναι, ένα, και αυτή είναι μία περίεργη κάρτα. Είναι το 9 μπαστούνι. Ναι. Η επόμενη κάρτα είναι η σελήνη. Η επόμενη κάρτα είναι ο μάγος, μάλιστα. Θα σας τα εξηγήσω. Η επόμενη κάρτα είναι ένας... μάλιστα. Κεντρικό σημείο λοιπόν είναι ο Ιεροφάντης, εσείς δηλαδή, είτε άντρας είτε γυναίκα, παίζει ρόλο, παίζει το ρόλο του. Έχουμε το 7 μπαστούνι και εδώ. Και στη συνέχεια έχουμε... Okay, πολύ καλό. Είναι το, εδώ είναι το αστέρι. Okay. Για μισό λεπτό. Η επόμενη κάρτα λοιπόν είναι ένα, το 5 πεντάκτινο. Και η τελευταία μας κάρτα είναι, τι έχουμε. Έχουμε το 3 μπαστούνι. Πολλά μπαστούνι και πετάχτηκε από μόνο του.
και το, ο άσος κυπέλων, τον οποίο τον κρατάω εδώ, για να τα πάμε να τα δούμε. Ωραία. Επιτρέψτε μου λίγο να τα φτιάξω τα χαρτιά, να έρθουν εδώ πέρα. Όμορφοι χρωματισμοί, για να τα δούμε. Φαίνονται όλα, μισό. Ναι, για να αρχίσουν να φαίνονται και να τα βλέπουμε και να τα εξηγούμε λιγάκι. Έπεσε ένα μήνυμα. Και είναι ο άσος, είναι ο άσος κούπα. Ο άσος κούπα είναι η ευλογία, είναι τα όμορφα πράγματα, είναι οι νέες αρχές, είναι το συναίσθημα, η ροή και η ερωτική επαφή και η εγκυμοσύνη. Το αφήνω εδώ. Θα μου πείτε, εγκυμοσύνη μπορεί να είναι η γέννηση νέων πραγμάτων, μπορεί να είναι η γέννηση ενός νέου έρωτα, μπορεί να είναι η γέννηση μιας νέας εργασίας, έτσι. Είπαμε, μιλάμε και μέσα από συμβολισμούς κιόλας. Δεν είναι μόνο το πρακτικό, το ρεαλιστικό, μιλάμε σε πολλές διαστάσεις. Τα ταρό, έχετε υπόψη σας, μιλάνε σε πολλές διαστάσεις, δεν μιλάνε μόνο σε μία διάσταση. Μιλάνε σε μία ενεργειακή διάσταση, σε μία πνευματική διάσταση και φυσικά μεταφέρουν το μήνυμα και σε μία και εδώ στην τρισδιάστατη συγγνώμη, διάστασή μας, κατάστασή μας, που είναι η πραγματικότητά μας. Για να δούμε όμως εδώ, οι σκέψεις σας εδώ είναι οι δυσκολίες. Ίσως έχετε περάσει, έχετε βιώσει θάνατο, πραγματικό θάνατο, ίσως ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή ή αν δεν είναι αυτό, είναι ένας συμβολικός θάνατος σε πολλά πράγματα. Ο θάνατος μιας αγάπης, ο θάνατος μιας εργασίας, ο θάνατος μιας φιλίας, ο θάνατος κάποιων πραγμάτων, πάντως εδώ, αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, στα ερωτικά συναισθηματικά υπάρχει και ένας μικρός θάνατος. Μικρός ή μεγάλος θάνατος. Εξαρτάται από τον καθένα. Αν είναι και στο παρελθόν, σας στοιχιώνει όμως. Η δεύτερη κάρτα, γιατί εδώ είναι η σκέψη σας, η δεύτερη κάρτα είναι το 9 μπαστούνι. Είναι μια από τις πολύ ιδιαίτερες κάρτες και είναι και μια κάρτα η οποία μπορεί να παγιδεύσει λίγο με το μήνυμα. Θα τη φέρω λίγο κοντά να τη δείτε. Ή είστε σε αυτή την εικόνα εσείς εδώ ευτυχισμένοι, ευτυχισμένες και από πίσω σας ζηλεύουνε, τη βλέπετε αυτή τη χώρα που σημαίνει σας ζηλεύουνε, ή είστε εσείς πίσω από τα κάγκελα φυλακισμένοι, φυλακισμένος και βλέπετε τους άλλους ανθρώπους ευτυχισμένους. Πώς λέει και το τραγούδι, και άλλοι, εγώ να μην έχω, φτιάξαν σπίτια έτσι, αυτό και εγώ να μην έχω, κάπως το λέει ένα τραγούδι της Χάρης Αλεξίου, ένα πολύ φανταστικό τραγούδι, και αισθάνεστε λοιπόν την αποκοπή. Το αφήνουμε εδώ. Δύσκολες σκέψεις, δύσκολες κάρτες, ζόρικες. Και έρχεται λοιπόν ένα άλλο κομμάτι που είναι της σκέψης και της φαντασίας σας. Και η φαντασία σας, η σκέψη σας μπορεί να είναι ακριβώς αυτό εδώ. Το «αχ, εγώ γιατί να μην έχω και εγώ αυτό». Η σελήνη δημιουργεί όχι πραγματικότητα, δημιουργεί πολλές φαντασιωσικές καταστάσεις. Πολύ φαντασία. Δεν είναι από τις κακές κάρτες, αλλά επειδή η σελήνη όμως είναι νερό, η σελήνη επηρεάζει το νερό, γενικότερα τη ροή του νερού, το συναίσθημα, εδώ έχει να πει ότι σαν να φαντάζεστε, γι' αυτό και το χρώμα τους είναι λίγο απαλό προς το θαλασσί. Ο ρομαντισμός, η αγάπη, αλλά δείτε εδώ πέρα όμως τι κρατάκι αυτή εδώ πέρα, καθίστε να το φέρω πάρα πολύ κοντά. Είναι ένα σκυλάκι. Και οι δυο τους αυτοί το κοιτάνε, δεν είναι παιδάκι, είναι σκυλάκι. Υπάρχει τρυφερότητα, υπάρχει αγάπη, είπαμε πάμε με συμβολισμούς οι οποίοι είναι πολύ βαθύτεροι από αυτά που λένε και χρησιμοποιώ λίγο και εγώ τη διαισθησή μου, έτσι. Η τρυφερότητα μήπως σας λείπει από τη ζωή σας, φίλες και φίλοι. Μήπως έχει πεθάνει για σας. Προσέξτε, δεν μιλάω μόνο για αγάπη. Μιλάω για ρομαντισμό, για τρυφερότητα. Για έναν άντρα τρυφερό που ξέρει τι θέλει, που ξέρει τι κάνει, που δεν απατάει, που δεν τριγυρνάει από εδώ και από εκεί, που είναι τρυφερός, γιατί εδώ είναι μια πολύ τρυφερή στιγμή, έτσι. Σίγουρος, ικανός, καταλαβαίνει, σας καταλαβαίνει, σας κοιτάει στα μάτια, σας στηρίζει, γιατί η αγάπη εδώ, θέλω να δείτε κάτι άλλο. Η αγάπη εδώ σημαίνει και τρυφερότητα και φροντίδα, εδώ σημαίνει φροντίζω.
Εδώ σημαίνει αγαπάω, φροντίζω. Η αγάπη περνάει μέσα από διάφορες μεταμορφώσεις. Και εκεί είναι πολλές φορές που οι άνθρωποι το χάνουν, που λένε «Μα έχασα το πάθος, τη φλόγα, τη δύναμη». Ναι, σωστό. Η αγάπη όμως αλλάζει. Μεταμορφώνεται. Όπως και οι άνθρωποι. Στη δεύτερη σειρά, λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε έναν μάγο. Προσπαθήσατε στο παρελθόν και εσείς να αλλάξετε τα πράγματα σας, την πραγματικότητά σας, τη ζωή σας. Προσπαθήσατε με πολλούς τρόπους. Κάποιοι τα καταφέρατε, κάποιοι όμως δεν τα καταφέρατε. Κάποιοι δυσκολευτήκατε. Κεντρική φιγούρα λοιπόν είναι ο Ιεροφάντης. Και ξέρετε, φίλες και φίλοι, τι σημαίνει εδώ. Στα ερωτικά σας είναι η σταθερότητα της σχέσης, είναι ο γάμος, είναι η επισημοποίηση μιας σχέσης, αραβώνας, απλά το λέμε στους φίλους και τα λοιπά. Αλλά εδώ όμως σημαίνει αλήθεια. Ο Ιεροφάντης είναι αυτός που φανερώνει το ιερό, αλλά το ιερό τι σημαίνει? Η αλήθεια, φίλες και φίλοι. Εδώ λοιπόν είναι η αλήθεια, μιας και ρίχνουμε τέτοιο ρίξιμο για τον έρωτα και την αγάπη, η αλήθεια του έρωτα και της αγάπης. Θα ξαναπώ για ένα τραγούδι. Τι ήσουνα για μένα, ναι. Τι ήμουνα για σένα, ναι. Τι σήμαινα εγώ για σένα. Τι σήμαινες εσύ για μένα. Ή και τι σημαίνεις. Ή και τι θα σημαίνεις. Και η επόμενη ακριβώς κάρτα είναι μια εξέλιξη, γιατί εδώ είναι μια όμορφη ιστορία που εξελίσσεται. Είναι, θα με περιμένεις. Θα είσαι εκεί για μένα. Ή όπως ξέρετε το 7 μπαστούνι. Είναι ότι χρειάζεται τελικά να πολεμήσω με πολλά πράγματα, θεούς και δαίμονες να το πω έτσι, για να είμαστε μαζί. Σας είπα, είναι συμβολισμοί. Οι θεοί και δαίμονες μπορεί να είναι το εξωτερικό περιβάλλον, το οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί να είναι ο ίδιος, μπορεί να είναι ο χαρακτήρας του, ο χαρακτήρας της, μπορεί να είναι οι καταστάσεις, μπορεί να είναι οι συνθήκες. Το 7, γενικότερα, είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι ένας αριθμός ο οποίος είναι περίεργος, ένας περίεργος αριθμός το 7. Είναι πολύ ιερός, είναι πολύ πνευματικός. Είχα πει και στο προηγούμενο ρίξιμο, δείτε λίγο τους καρμικούς νόμους πώς ισχύουν, αλλά όσον αφορά για την αγάπη, εδώ σημαίνει και, και ψυχικό κάρμα. Έπρεπε να συναντηθούμε. Θα πω κάτι άλλο, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες. Η τραγικότητα πολλές φορές κάποιων σχέσεων είναι ισχυρά καρμικές. Η γνωριμία κάποιων σχέσεων ή ακόμα και το παθιασμένο το οποίο μπορεί να υπήρχε, εντάξει, που λέει το πάθος το ένα, αλλά μετά όμως οι δύσκολοι χωρισμοί έχουν και αυτοί το 7 μέσα τους κατά κάποιο τρόπο, που σημαίνει ότι οι δύο οι ψυχές ναι μεν έχουν έρθει να συναντηθούν για να τα βρούνε, αλλά κάτι σκάλωσε όμως. Και δεν είναι τυχαίο που μετά το 7 έρχεται ο Άσος Κυπέλλων και μιλάει για θεϊκό σχέδιο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ένα θεϊκό σχέδιο και το έχουμε επίσης και στον ερωτικό τομέα. Με ποιον θα συναντηθούμε, ποια θα συναντηθούμε, αν θα προχωρήσει η σχέση, αν θα χτίσουμε σε αυτή τη σχέση ή όχι. Να τες οι αλήθειες που ψάχνετε. Κάτω λοιπόν στα πόδια σε αυτό που σας σταυρώνει είναι το αστέρι, είναι η πηξίδα. Είχατε τύχει σε πολλά πράγματα. Πέρα από την τραγικότητα κάποιων γεγονότων εδώ και κυρίως εδώ που βγήκε ο θάνατος, οι δυσκολίες, οι αλλαγές, πέρα από την τραγικότητά τους ή τη δυσκολία που περάσατε στον ερωτικό, στο ερωτικό κομμάτι, είχατε τύχει, από κάτι γλιτώσατε, δείτε το αυτό. Μήπως τελικά έμειναν σκιές του παρελθόντος, δείτε εδώ τις δύο σκιές, όταν τις δείτε, είναι δύο σκιές, είναι αντρόγινο, έτσι, είναι ένα ζευγάρι. Γίνανε σκιές, διότι έτσι έπρεπε να γίνει για να γλιτώσετε και να πάτε κάπου αλλού. Μπορεί. Αυτό επίσης που σας σταυρώνει είναι το 5 πεντάκτινο. Το 5 πεντάκτινο, ok, είναι μια κάρτα που μιλάει και για τα οικονομικά. Αλλά εδώ όμως σημαίνει σεντατεύω. Έχω τα χρήματα και σεντατεύω. Έχω τα χρήματα και σε βοηθάω. Έχω τα χρήματα και θα βγούμε έξω, θα περάσουμε ωραία, θα σε κάνω να περνάς ωραία, θα σε κερνάω, θα σου κάνω το φαγητό, θα πηγαίνουμε να πίνουμε, να κάνουμε. Δηλαδή όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Σας ξαναλέω όμως, σκεφτείτε και πέρα από αυτό και από τους συμβολισμούς. Εδώ μιλάμε για διάφορους συμβολισμούς, εδώ υπάρχει ένα γράμμα, έτσι.
που είναι στα πόδια. Εδώ υπάρχει και λίγο μία κατάσταση, λίγο ok, σε παίρνω, σε κάνω λίγο day day που λένε, εντάξει, και γελάνε, αλλά πίσω όμως από το 5 πεντάκτινο υπάρχει θλίψη. Προσέξτε το, είπαμε συμβολισμοί. Πολλές φορές γελάμε γιατί αναγκαζόμαστε, αλλά από πίσω υπάρχει και πολύ θλίψη και πολύ στεναχώρια. Και πάμε μετά βεβαίως στο 3 μπαστούνι, που το 3 μπαστούνι έχει να κάνει εδώ με ωραία πράγματα, με την προσοχή. Σας αρέσει να είστε στο κέντρο του κόσμου, σας αρέσει να έχετε το ενδιαφέρον του κόσμου, σας αρέσει επίσης να είστε στο επίκεντρο και του ανθρώπου το οποίο σας ενδιαφέρει ή στο επίκεντρο και της εργασίας και στην παρέα. Στον έρωτα όμως, εδώ όντως αναζητάτε να είστε το επίκεντρο εσείς και μόνο εσείς. Το 3 μπαστούνι σημαίνει και πολλή ενέργεια, σημαίνει και ωραία πράγματα. Το περίγραμμά σας έχουμε το θάνατο, τη σελήνη, έχουμε το 3 μπαστούνι και έχουμε επίσης και το αστέρι. Ένα περίγραμμα, τα 4 αυτά κλειδιά που έχουν να σας μιλήσουν, αλλαγές, αναγκαστικές αλλαγές στη ζωή, φαντασία αλλά και ρομαντισμός και πώς εκφράζονται στη ζωή σας. Εδώ σημαίνει ότι είχατε τύχει στο παρελθόν και από κάτι ίσως σας κατεύθυνε, σας προστάτεψε, αλλά το μέλλον όμως είναι θέλω να είμαι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Εντάξει, αν δεν είσαι στο επίκεντρο δεν έχει νόημα. Εδώ τώρα το διαγώνιο που έχουμε να πούμε είναι ότι είναι ο θάνατος, ο ιεροφάντης και το 3 μπαστούνι. Ολοκλήρωση, αλήθειες, καρδιά, επισημοποίηση και σχέσεις βέβαια, αλλά είμαι και στο επίκεντρο του έρωτά σου. Αυτά είναι τα κλειδιά σας γενικότερα. Φεύγουμε από αυτό και πάμε σε αυτή τη διαγώνιο, εδώ και εδώ, σελήνη, ψυχή. Η ιεροφάντης, η αλήθεια της ψυχής. Η ιεροφάντης, αστέρι, ο ιεροφάντης φανερώνει την πηξίδα σας και για το που χρειάζεται να πάτε. Το παρελθόν σας ολοκληρώνεται με έναν και θετικό και αρνητικό τρόπο. Θετικό γιατί έχετε εμάγο, το επικοινωνήσατε, τα καταφέρατε, αστέρι τύχη, αλλά εδώ με πολλές δυσκολίες στο ερωτικό κομμάτι. Το παρόν σας σημαίνει ίσως υπάρχει κάποια γνωριμία, θέλετε να προχωρήσετε, προσέξτε όμως εδώ πέρα τι κρύβεται από πίσω και αν το γέλιο είναι αληθινό ή όχι. Πάρτε αυτό το κλειδί. Και το μέλλον σας λοιπόν, το μέλλον έχει να κάνει, θα μπορώ να βρω ρομαντισμό, θα μπορέσω να βρω αυτό το οποίο θέλω. Ναι, θα μπορέσεις, αλλά χρειάζεται να ψάξεις, ίσως και να ταξιδέψεις, ίσως και να μετακινηθείς, να πας κάπου. Γιατί όταν ψάχνουμε ένα θησαυρό, πηγαίνουμε, γιατί η αγάπη είναι ένας θησαυρός, πραγματικά είναι λότο, δηλαδή είναι τζόκερ, είναι πρέπει να ψάξω και να πάω και να τον συναντήσω ή να την συναντήσω. Εδώ θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει και η έννοια της επανασύνδεσης, αλλά με προϋποθέσεις. Το 7 σημαίνει με προϋποθέσεις. Και βεβαίως έχετε εδώ πέρα το κέντρο της προσοχής, αλλά το 3 όμως μπαστούνι σημαίνει κάνω σχέδια και για το μέλλον. Με ποιον θέλω να είμαι, προσέξτε να δείτε. Αποφασίστε, γιατί σας λέει εδώ στο χέρι σου είναι. Με ποιον θες να είσαι, με αυτόν ή με αυτόν. Και προχώρα. Ωραία λοιπόν, να τα μαζέψουμε. Αυτά ήταν τα πολύ ωραία κλειδιά που πήραμε όσον αφορά για τις αλλαγές στο ερωτικό κομμάτι, στο συναισθηματικό κομμάτι. Το επόμενο είναι καθαρά επαγγελματικά. Λοιπόν, ένα λεπτάκι θα μου δώσετε. Επαγγελματικά λοιπόν. Για να πάρουμε λοιπόν, να ετοιμάσω εγώ το επόμενο, την επόμενη κάρτα, το επόμενο deck δηλαδή. Και πάμε καθαρά επαγγελματικά. Χρήμα λοιπόν, καριέρα, χρήμα. Παίζουν και αυτά πολύ μεγάλο ρόλο. Τι θα γίνει με τα λεφτά? Θα μου πείτε πώς σκέφτονται ορισμένοι. Δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο. Καλό το χρήμα, καλός ο έρωτας. Καλός και ο άλλος, καλός και αυτή, καλός και εκείνη, αλλά κάνα χρήμα θα βγάλουμε. Τι θα γίνει? Πάμε λοιπόν χρήμα να δούμε, επαγγελματικά καριέρα. Ποια είναι εκείνα με τα οποία εσείς συντονίζεστε
Και μετά θα πάμε στο τελευταίο επίπεδο που είναι συμβουλή γενικά στο τι να κάνω. Έλα, πέφτουν εδώ. Βεβαίως και πέφτουν το 5 ξύφων. Ήτα. Δυσκολίες, ναι. Πολεμήσατε. Είπαμε συμβολισμοί. Είστε ο νικητής ή ο ιτημένος. Αν έχετε κάνει τα πράγματα σωστά, έχετε σκεφτεί σωστά, έχετε πράξει σωστά, έχετε πολεμήσει σωστά, είστε ο νικητής. Ακόμα και αν φαίνεται ότι ιτηθήκατε. Αν όμως όχι, τότε το κάρμα ενεργοποιείται. Δεν σημαίνει το κάρμα ότι τιμωρεί επειδή κάναμε κάτι. Πώς να σας το πω, ότι μας τιμωρεί το σύμπαν. Όχι, είναι απλά απόδοση της δικαιοσύνης. Ακόμα και όταν εσείς νομίζετε ότι δεν έχει αποδοθεί η δικαιοσύνη. Δεν τα ξέρετε όλα για όλους τους ανθρώπους και τι κρύβουν μέσα στην ψυχή τους και πώς πορεύονται και τι κάνουν, έτσι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Επαγγελματικά λοιπόν και να επιλέξω. Πρώτη κάρτα λοιπόν. Μάλιστα, τροχός της τύχης. Πολύ καλά ξεκινάμε. Αλλαγές. Πάμε λοιπόν με έναν ακόλουθο πεντάκτηνο. Λοιπόν, εσείς στο επαγγελματικό κομμάτι που επιλέξετε, το επαγγελματικό κομμάτι, είστε δύναμη. Δύναμη και πολύ ανταγωνιστικοί και ανταγωνιστικές. Μάλιστα. Στο επόμενο είναι 4 κυπέλων. Ωραία. Το επόμενο αυτό που βγαίνει είναι 2 ξυφών. Το επόμενο αυτό που μας βγαίνει είναι το 8 ξυφών, μάλιστα. Στο επόμενο είναι μία βασίλισσα μπαστούνι. Έχουμε έναν βασιλιά κούπα και στη συνέχεια έχουμε και δύο μπαστούνι. Πάμε να τα δούμε. Πολύ ωραία. Ωραία, ωραία. Δεν είναι άσχημα. Καλά είναι. Απλά χρειάζεται λίγο να το συμμαζέψουμε και να σας εξηγήσω εδώ στα επαγγελματικά λοιπόν τι γίνεται. Τύχη. Είχατε ευνοηθεί στο παρελθόν. Άνοιγμα εργασίας, ήσασταν άνεργοι, άνεργος και βρήκατε εργασία, προχωρήσατε, κάτι άλλαξε. Τύχη. Αυτό είναι καλό. Αν έχεις τύχη, διάβαινε. Εδώ σημαίνει και μία πρόταση. Σας έχει γίνει μία πρόταση. Είπαμε, μιλάμε, προσέξτε, με συμβολισμούς. Δεν κυριολεκτούμε κιόλας. Ναι, υπάρχει και πραγματικότητα. Κάνω εγώ μια επεξήγηση. Εδώ σημαίνει μπορεί να σας έγινε μια προσφορά. Μπορεί όμως να είστε κι εσείς ο ίδιος ή η ίδια εδώ πέρα, αυτό το πρόσωπο, στο οποίο θέλει περισσότερα και πηγαίνει κάπου σε μια εταιρεία, σε δική του εταιρεία κτλ. Και προσφέρει κάτι, γνώσεις, υπηρεσία, προκειμένου να εξελιχθεί. Σκεφτείτε και έτσι. Όμως ο ακόλουθος πεντάκτηνο είναι από τις καλές θετικές κάρτες. Και φυσικά μιλάμε για ζώδια γης και οροσκόπου γης, της γης, οπότε δείτε και εσείς πώς όλο αυτό κάπου στο δικό σας ζωστροβικό χάρτη μπορεί να σας επηρεάζει. Και πηγαίνουμε εδώ πέρα στην επόμενη κάρτα που εδώ είναι και η σκέψη σας, ένας υπότης ξυφών. Ο υπότης ξυφών, ξέρετε τι εκφράζει, όρμα. Θέλεις εξέλιξη στα επαγγελματικά σου, όρμα. Έχεις όμως τη δύναμη. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια δύναμη, δεν έχουν την ίδια ορμή. Εδώ σου λέει όρμα το κατακτήσεις. Αν θέλεις καριέρα, πρέπει να κάνεις θυσίες. Αν θέλεις να φτάσεις ψηλά στην ιεραρχία, λέμε τώρα σε μια εταιρεία, θέλει μεγάλο σθένος, μεγάλο ανταγωνισμό και πολλές θυσίες. Ο υπότης εδώ είναι έτοιμος να θυσιάσει πολλά πράγματα. Ακόμα, ίσως, και την ίδια του τη ζωή. Θα μου πείτε, μα τι λες τώρα. Αν δουλεύετε το πρωί μέχρι το βράδυ, θυσιάζετε τον εαυτό σας. Αν δουλεύετε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ που δουλεύουν πολλά στελέχη, τότε θυσιάζετε πολλά πράγματα από τον εαυτό σας. Το χρόνο σας, την επαφή με άλλους ανθρώπους. Έχετε υπόψη σας αυτό. Αλλά εδώ αυτό συμβαίνει. Επίσης εδώ, όσον αφορά στο επόμενο κομμάτι, μπορεί πολλές φορές να σας ξυνίζει το ένα, να σας ξυνίζει το άλλο. Δηλαδή, να έχετε κάποιες ευκαιρίες, να έχετε κάποιες προτάσεις, αλλά στα επαγγελματικά θα λέτε όχι, δεν μου αρέσει εδώ, δεν μου αρέσει εκείνο, όχι, εδώ είναι πολύ μικρή εταιρεία ή εδώ είναι αυτό. Σας δίνουν μια ευκαιρία, μια πόρτα και εσείς το σκέφτεστε. Μπείτε, πηγαίνετε, δείτε και μετά αποφασίστε. Γιατί εδώ δείχνει μια δυσκολία. Στο επόμενο, στο κεντρικό σημείο που έχετε βγει εσείς, είστε το 2 ξυφών. Πού να πάω, ποια κατεύθυνση να πάρω,
τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Επηρεάζεστε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ από τη Νέα Σελήνη και από την Πανσέλη. Εξετάστε το, δείτε που έχετε τη σελήνη σας, δείτε το, διότι επηρεάζεστε πάρα πολύ και κυρίως συναισθηματικά. Αν αποφάσεις, τι είναι εδώ. Και ξέρετε, δείτε εδώ, θέλω να δείτε κάτι. Όλοι εδώ, προσέξτε, μόνο ένας είναι σε κίνηση. Αυτός είναι σε κίνηση. Όλοι οι υπόλοιποι περιμένουν από εσάς να αποφασίσετε. Πού θα πάτε. Θα πας πάνω, θα πας κάτω, θα πας διαγώνια, θα πας εδώ, αριστερά, δεξιά. Πού θα πάτε. Άρα λοιπόν, πρέπει να έχετε κάτι ξεκάθαρο μέσα σας για να μπορέσετε να αποφασίσετε. Και αυτή η αναποφασιστικότητα σας φυλακίζει. Σας στρώει ενέργεια, δεν έχετε δύναμη. Τι να κάνω, πού να πάω, ποια απόφαση να πάρω, τι γίνεται, θέλω τα χρήματα, πού θα τα βρω τα χρήματα, πρέπει να δουλέψω πολύ, πρέπει να δουλέψω λίγο, τα παίρνουν λίγοι, πρέπει να έχω βίσμα, δεν πρέπει να έχω βίσμα. Έχετε μπει σε έναν εγκλωβισμό. Σας ξαναλέω, ναι, φυσικά υπάρχουν αυτά. Πολλά πράγματα γίνονται και σε ενεργειακό επίπεδο. Τι αποφασίζετε. Πρώτα γίνεται σε ένα ισχυρό δικό σας ενεργειακό επίπεδο και αν πηγαίνετε με τον νικητή, τότε θα αλλάξετε και θα βρείτε τις ευκαιρίες της ζωής σας. Εδώ λοιπόν αυτό που σας σταυρώνει είναι ένας βασιλιάς. Εδώ έχουμε φωτιά, εδώ έχουμε νερό. Εδώ έχουμε βοήθειες, εδώ έχουμε συναίσθημα. Έχουμε πολλή ενέργεια, έχουμε όμως και συναίσθημα. Γίνεστε πολύ συναισθηματικοί. Απογοητεύεστε εύκολα. Διότι και ο βασιλιάς εδώ, κούπα του νερού, είναι ευαίσθητος βασιλιάς, περίεργος, αν και καμιά φορά στο δικό του κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν προσέξτε τι κόσμο δημιουργείται, ποια πραγματικότητα δημιουργείται. Τα διαγώνια σας, σημαίνει λοιπόν το περίγραμμά σας εδώ, σημαίνει, θα το πω και αυτό λίγο πιο μετά, για να πω κάτι, συγγνώμη, ναι. Εδώ σημαίνει, έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις την τύχη σου. Θέλει ορμή και αποφασιστικότητα και σχέδια για το μέλλον και βεβαίως να προχωρήσεις με πολύ μεγάλη σιγουριά, αυτοπεποίθηση, δύναμη, αλλά διέστηση. Έχει ξαναβγεί εδώ πέρα η γατούλα μαζί με τη βασίλισσα, που η βασίλισσα αυτή σημαίνει και τύχη. Σημαίνει και τύχη. Όμως, αν αφήσετε αυτή εδώ πέρα την κάρτα που σημαίνει το ένα μου ξυνάει, το άλλο μου βρωμάει, τότε εδώ δεν γίνεται τύχη, γίνεται ατυχία και κλείνει η πόρτα και μετά το μετανιώνεται. Το διαγώνιο λοιπόν εδώ πέρα σημαίνει αλλάζω την τύχη εφόσον ξεκαθαρίσω και κοιτάξω το μέλλον. Θα ορμήσω, θα ξεκαθαρίσω τα πράγματα, θα συναντήσω τη βασίλισσα για να μπορέσω έτσι με αυτόν τον τρόπο να πορευτώ και να αλλάξω πολλά πράγματα στη ζωή μου. Το παρελθόν ολοκληρώνεται. Εδώ πέρα ολοκληρώνει, το αφήνω πίσω ότι έχει γίνει. Κοιτάζω το παρόν και βλέπω τις προτάσεις μου, τι μπορώ να κάνω, αν μπορώ να σπουδάσω, αν μπορώ να αποκτήσω πράγματα. Διέστηση και ωριμότητα. Μπορεί να υπάρχει και μια βοήθεια εδώ από κάποιον άντρα, ο οποίος αρσενική ενέργεια που μπορεί να έχει, να είναι... Μιλάμε για με συμβολισμούς, δηλαδή. Μπορεί να είναι όντως ζώδιο νερού ή οροσκόπος νερού ή να έχει πολύ νερό στον χάρτη του ή μπορεί να είναι και ευαίσθητος ή να είναι διαισθητικός. Εντάξει. Και στη συνέχεια πηγαίνουμε εδώ, μέλλον. Τι λέει το μέλλον σας, ορμάω, σπάω τη φυλακή μου και κάνω σχέδια για το μέλλον. Να το. Άρα λοιπόν για να έχω επαγγελματικά, καριέρα, χρήμα, το κλειδί σας είναι εδώ. Ορμάω πραγματικά, δύναμη, ορμή, δεν μασάω, προχωράω, θα κάνω τα πάντα. Προσέξτε, όταν λέμε εδώ θα κάνω τα πάντα, μέσα από ακεραιότητα, είναι ξυφών. Το ξυφόν θα σας γυρίσει. Τι σημαίνει. Όπως θα βγάλει το ξύφος για να γίνετε ανταγωνιστικοί, ανταγωνιστικές για να πετύχετε, εάν το κάνετε με πολύ άσχημο τρόπο, θα σας γυρίσει. Θα μπείτε σε φυλακή, θα εγκλωβιστείτε. Είναι ξεκάθαρο. Και μετά κάνω σχέδιο για το μέλλον. Κοιτάξτε, αυτός εδώ πέρα έχει, κοιτάζει προς το μέλλον με πολύ μεγάλη δύναμη και αισιοδοξία. Ωραίο λοιπόν. Και εδώ πέρα τα επαγγελματικά και πάμε λοιπόν στο τελευταίο, στην τελευταία μας επιλογή, η οποία θα γίνει με τελείως διαφορετικές κάρτες. Ετοιμαστείτε, εδώ τις έχω. Που σημαίνει συμβουλή γενικά τι να κάνω.
Αυτό επιλέγω και εγώ. Τι να κάνουμε γενικά, ποιες είναι οι συμβουλές που μας λένε τα ταρό γενικά για να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Βγαίνουν εδώ, ναι, κοιτάξτε να δείτε, για να προχωρήσουμε χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε την αρνητική κριτική, βεβαίως, και εδώ έχει βγει λύκος ανάποδα που είναι αμφισβήτηση της εξουσίας και υπερβολική ανεξαρτησία. Σημαίνει ότι εσείς γενικότερα, εμείς που το επιλέξαμε αυτό, είμαστε και πολύ ανεξάρτητοι άνθρωποι και πάρα πολύ έτσι κάνουμε κριτική και εμείς, αλλά και εδώ σημαίνει ότι προσέχουμε γενικότερα την αρνητική κριτική των αλλωνών που λίγο μας, μας αποσυντονίζει, έτσι. Λοιπόν, οπότε, για πάμε να δούμε. Αυτά ήταν τα πρώτα μηνύματα. Θα κάνουμε όμως το εξής. Κόβουμε και πάμε. Λοιπόν, να δούμε και να επιλέξουμε. Πάμε. Πρώτο, πύλη. Μάλιστα. Δεύτερο, πατέρας. Okay. Αρχηγόπουλα. Τρία. Τι είναι εδώ, ανάποδα, τι είναι αυτό, το δισκοπότηρο ανάποδα. Πάμε. Τέσσερα. Γη, ωραίο. Ανάποδα είναι το νερό, ανάποδα. Okay. Το κεντρικό σημείο βγήκε αυτό εδώ πέρα. Και ανάποδα βγήκε και το ο χρυσός. Εντάξει. Στο επόμενο είναι, ανάποδα είχε βγει το κηρύκιο, okay. Το κύμβαλο, πολύ καλό, και η επόμενη κάρτα είναι ο αετός. Πάμε να τα δούμε λιγάκι. Τι χρειάζεται γενικότερα, συμβουλές, τι να κάνω και τι να προσέξω. Αχ, άνθρωποι που ανοίγουν πύλες είμαστε εμείς. Λοιπόν, να το. Ευκαιρίες, εντάξει. Έχει ένα ωραίο σύμβολο εδώ πέρα, λοιπόν. Πύλες, ανοίγουν πύλες, νέες ευκαιρίες, μετακινήσεις, νέοι κύκλοι, κοιτάξτε, νέοι κύκλοι, δυνατότητες, ο αριθμός 30, δύναμη, προστασία και από το Θεό θα λέγαμε, και ευλογία, προχωράς με δύναμη. Στο επόμενο ένας πατέρας, στο οποίο δεν είναι ανάποδα, είναι όρθιο, σημαίνει για εσάς δύναμη, ικανότητα, εξουσίες, στο εδώ και στο τώρα, πολύ όρμη, πολύ δύναμη, μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα, υπάρχει το α, π, α, όπου εσάς σας ενδιαφέρει, όπου σας κολλάει. Πάμε τώρα στο επόμενο. Εδώ έχει βγει το δισκοπότηρο ανάποδα. Λοιπόν, προσέξτε στην απώλεια πραγμάτων και στην ανασφάλεια. Καρκίνος εδώ, σελήνη. Καρκίνος ανάποδα. Θέματα οικογένειας, θέματα ανθρώπων, κυρίως καρκίνη ή ζώδιο ή οροσκόπος, οι οποίοι είναι όχι και τόσο φιλικοί απέναντί σας. Προσέξτε τι μπορούν να σας υποσχεθούν, διότι δεν παίζει μία. Αλλά αυτό όμως είναι μια ευκαιρία να το καταλάβετε, για να μπορέσετε να αλλάξετε εδώ την ενέργεια. Ωραία. Στο επόμενο, γη. Η γη λοιπόν σας δίνει ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική σταθερότητα, κέρδη, ασφάλεια και αξίες. Και με αυτό προχωράτε με δύναμη. Και εδώ υπάρχει αυτό το συμβολάκι, το πολύ έτσι της δύναμης, δηλαδή της γης, που σημαίνει, είναι ένα από τα ωραία σύμβολα, τα καλά σύμβολα, τα ρουνικά δηλαδή, το οποίο έχει να σας πει προχωράω και δημιουργώ και κάνω πράγματα με δύναμη. Στο επόμενο έχει βγει το νερό ανάποδα, φοβίες. Είναι ο αριθμός 7, σημαίνει πρέπει να αναλύσω, να ψάξω, να τα βάλω κάτω, να είμαι ξεκάθαρος και κυρίως να μην απογοητεύομαι από το συναίσθημα. Να μην με παίρνει από κάτω. Να μην φοβάμαι, έτσι. Και κυρίως να μην αφήνω το συναίσθημα να με παρασύρει. Και είναι το κεντρικό σημείο. Το 7 σημαίνει επίσης αναλύω και αναλύω και ξανααναλύω και προσπαθώ να βρω και να κάνω. Και η συμβουλή εδώ είναι πάψε να αναλύεις και άφησε τον εαυτό σου λίγο να απελευθερωθεί από αυτό το δύσκολο κομμάτι. Στο επόμενο είναι ανάποδο χρυσός. Ναι, βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι
Θέλουν να σε εξαπατήσουν. Θέλουν να σου πάρουν το χρυσό. Θέλουν να πάρουν αυτό που είσαι και είναι το 52 και μας κάνει και αυτό τον αριθμό 7. Τι εννοούμε χρυσό? Είπαμε, μιλάμε με συμβολισμούς. Δεν είναι μόνο ύλη. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Είναι και το χρήμα, έτσι. Θέλουν κάποιοι να σας κλέψουν ή να σας πάρουν. Είναι όμως και να σε κατεβάσω από εκεί που είσαι. Να κλέψω και από εσένα ιδέες, προτάσεις, αυτά που κάνεις. Λέω τώρα για μένα, έτσι, που εγώ που έχω το κανάλι. Λέω τώρα μια αυτή, πώς το λένε, να σου κλέψω, ακάς, έχεις κάποια ιδέα, την έχεις κάνει, θα την κλέψω εγώ, θα την κάνω δικιά μου και θα την αλλάξω λίγο και θα την παρουσιάσω ως δικιά μου. Ναι, αλλά το κάρμα όμως θα έρθει διαφορετικά και θα χτυπήσει. Λέω τώρα απλά ένα παράδειγμα, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς. Μπορεί να έχετε μια ιδέα στα επαγγελματικά σας, στη ζωή σας και να σας την κλέψουν. Και τι κάνετε? Αυτό είναι εξαπάτηση. Προσοχή λοιπόν, λέει εδώ πέρα. Τα χαρτιά όλα εδώ λένε προσοχή. Έχει τα μάτια σου, τα αυτιά σου, όλες τις αισθήσεις ανοιχτές. Έχεις αξία, έχεις αξία, έχεις δύναμη, προχώρα. Εδώ γίνεται το 33 ανάποδα. Το 33 είναι η θεραπεία. Συγκρούσεις, εχθροί, δυσκολίες στο παρελθόν, γεγονότα, θυσίες. Έχεις θυσιαστεί πολύ στο παρελθόν. Έχεις θυσιαστεί για φίλους, έχεις κάνει πράγματα. Ήθεσες έχουν θυσιάσει ή σε πετάξανε στον κιάδα που λένε. Αλλά το κηρύκιο, επειδή σημαίνει θεραπεία, δεν σημαίνει ότι τα παρατάμε. Το 33 μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύ μεγάλη εσωτερική θεραπεία. Εδώ έχουμε το κύμβαλο. Το κύμβαλο είναι όρθιο και είναι δύναμη. Ρυθμός, αποφασιστικότητα, επιμονή και θέληση. Βρε δεν πά να χτυπιέστε όλοι. Βρε δεν πά να έρθετε όλοι εσείς, ας πούμε, οι ανάποδοι από εδώ να κάνετε. Είμαι συντονισμένος, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Συντονισμένος, συντονισμένη, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται. Δεν πρόκειται να σας αφήσω να μου κάνετε τίποτα. Αυτό που βγαίνει επίσης είναι εδώ, είναι η αισιοδοξία. Έχει βγει ανάποδες αισιοδοξία. Σημαίνει αμφιβολίες, πολλές φορές υπάρχουν παρεξηγήσεις, κάποιες δυσκολίες στις επιλογές. Ναι, στη ζωή θα κληθείτε να πάρετε και δύσκολες επιλογές και δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες πολλές φορές δεν έρχονται με εύκολο τρόπο. Και λέτε, μα καλά, γιατί σε άλλους να έρχονται με έναν εύκολο τρόπο και σε μένα να έρχονται με τον δύσκολο τρόπο? Είπαμε, εδώ είναι συμβουλή γενικά τι να κάνω. Θα περνάτε από πολλά φίλτρα τους ανθρώπους που σας υπόσχονται ή που λένε κάποια πράγματα. Ακόμα και στα πιο απλά. Αυτό είναι το μήνυμα, αυτό είναι το κλειδί. Πάμε να δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα. Η πύλη ανοίγει. Μη φοβάσαι όμως την πύλη που ανοίγει, γιατί θέλει να έχεις και αποφασιστικότητα. Και ναι, νομίζω ότι αυτά μπλοκάρουν, αλλά άμα ανοίξει η πύλη και αλλάξεις τις ενεργείες σου, τότε έρχεται η αισιοδοξία και όχι η αμφιβολία. Ναι, έχεις περάσει δύσκολα. Έχεις περάσει και δύσκολες καταστάσεις και στην οικογένεια και σε οικογενειακά πράγματα ή σε εταιρεία που θεωρούσες οικογένειά σου ή και σε σχέση που το θεωρούσες με οικογένειες κτλ. Αλλά όμως, συμμάζεψε το συναίσθημα και να ξέρεις ότι δεν μπορεί να γίνει σε πάντα θυσία. Πρέπει να βάζεις ένα φρένο. Όχι ρε φίλε, δεν μπορώ να θυσιαστώ, δεν μπορώ να κάνω και εκείνη, δεν μπορώ να κάνω και τ' άλλο. Η σκέψη σου είναι εδώ πέρα ότι φοβάσαι πολλές φορές ότι ναι μεν έχεις σταθερότητα, έχεις δύναμη, αλλά φοβάσαι για το μέλλον μήπως τα πράγματα κάπου κλωτσίσουν. Μην φοβάσαι. Θα γίνουν κάποια εμπόδια, αλλά έχεις δύναμη. Φοβάσαι επίσης εδώ μη σε κλέψουν, μη σου πάρουν πράγματα και από το συναίσθημα την ψυχή σου, αλλά και από την ύλη. Να σε κλέψουν πραγματικά δηλαδή, να σε κοροϊδέψουν. Όχι ρε παιδιά. Έχετε δύναμη, έχετε σταθερότητα, έχετε ρίζες. Αυτό που σου έρχονται εδώ πέρα να αντιμετωπίσεις, ναι, είναι η θεραπεία, είναι το κηρύκιο, είναι ο ανταγωνισμός που δεν τον αντέχεις καμιά φορά. Βαριέσαι, λες ρε παιδί μου, τι χτυπιέσαι έτσι ας πούμε, τι ένταση είναι αυτή, πώς κοκκινίζεις και ανεβάζεις πίεση έτσι και για πράγματα που μπορούν να λυθούν και με έναν άλλο τρόπο. Όμως έχεις δύναμη, έχεις θόρυβο ψυχής. Και μπορείς να προχωρήσεις και όχι μόνο αυτό, μπορείς ναι, με αλλαγές να φέρεις την αισιοδοξία. Οπότε φίλες και φίλοι, το κλειδί στο τι να κάνω γενικότερα εδώ, που είναι ένα ιδιαίτερο και δεν είναι τυχαίο που έχουμε τον αριθμό 7 εδώ και είναι και 7%, έτσι άμα το παρατηρήσετε, ο αριθμός 7 κεντρικό σημείο είναι και το 7% που έχει βγει. Λοιπόν,
Το κεντρικό σημείο εδώ, το κεντρικό κλειδί, είναι δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα στη ζωή σου. Έχεις δύναμη, έχεις ψυχή, ανοίγουν πύλες για σένα και ανοίγουν για να σου δείξουν και μια άλλη πραγματικότητα και να προχωρήσεις και να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, τα οποία μπορεί να είναι και χρήμα και συναίσθημα και ευτυχία, αισιοδοξία και να πετύχεις αυτά που θέλεις και θεραπεία να είσαι καλά στην υγεία σου και σταθερότητα και πνευματικότητα και να είσαι και εξουσία. Εξουσία δηλαδή να είσαι ανεξάρτητος, ανεξάρτητη και να κάνεις ό,τι γουστάρεις στη ζωή σου. Την ελευθερία, την απόλυτη ελευθερία των κινήσεων χωρίς να δίνεις λογαριασμό σε κανέναν. Φαντάσου το λίγο αυτό να είσαι σε μια σχέση που να κάνεις ό,τι θέλεις. Φαντάσου το να είσαι σε μια εργασία που να μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ απλά το λέω λίγο στοχαστικά και συμβολικά, έτσι. Λοιπόν, θα μου πείτε, μα άμα εγώ έχω ένα αφεντικό από πάνω, ναι βεβαίως, αλλά είπαμε είναι ενέργειες όλα αυτά και με ποιο τρόπο συμπεριφερόμαστε. Αυτό ήταν φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να περάσετε πολύ καλά. Αν είσαι καινούριος και σου άρεσε λοιπόν το βιντεάκι, κάνε την εγγραφή σου, πάτε το καμπανάκι για το όλες τις ειδοποιήσεις. Για όλους εσάς τους παλιούς, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, για την στήριξη σας μέχρι στιγμής και την αγάπη σας. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με κάτι καινούριο. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και αυτές τις τώρα, τις έτσι, διακοπές, τις καλοκαιρινές στιγμές και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.